Ζαλάδα προκαλούν τα εκατομμύρια που έκαναν φτερά από τους επιτίδιους της υγείας, οι οποίοι έβαλαν το λιθαράκι τους για να φτάσει το ΕΣΥ λίγο πριν την κατάρρευση. Διαγωνισμοί για αναλώσιμα υλικά, οστικά και άλλα αμοσχεύματα, παρόμοιες συνταγογραφήσεις γιατρών αλλά και λειτουργία ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ενώ έχει διαταχθεί η διακοπή της λειτουργίας τους. Οι επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας πρότεισαν στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο δεκάδες υποθέσεις, οι οποίες εστάλησαν παράλληλα στις αρμόδιες αγγελικές αρχές λόγω ύπαρξης αποχρώσεων, ενδείξεων, διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Υποθέσεις που παραπέφθηκαν στον εισαγγελέα για διερεύνηση και αφορούν την περιοχή μας είναι οι εξής. Αρχικά αφορά το άσυλο χρονίων παθήσεων παιδών φιλανθρωπικού σωματείου στην Πάτρα, όπου εκεί θα υπάρξει διερεύνηση θανάτου δύο περιθαλπωμένων παιδιών. Ο δεύτερος θάνατος παιδιού στο ίδρυμα σημειώθηκε το Φεβρουάριο του 2008, ενώ ο πρώτος λίγους μήνες νωρίτερα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, θα διενεργηθεί έλεγχος για την ποιότητα και την επάρκεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των παραχωμένων υπηρεσιών. Πάντως, από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι στο ίδρυμα υποστηρίζουν ότι τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί αρκετά οι συνθήκες των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και ο εξοπλισμός. Μάλιστα, καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Εκτός από τον λόγο ίδρυμα, στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε ιδιώτης γιατρός από τον πύργο για παράμεση συνταγογραφήσεις. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που αγγίζουν την περιοχή μας, όπως για παράδειγμα η δράση κυκλωμάτων προώθησης και πώληση συγκεκριμένων φαρμάκων σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές με τη συνδρομή διοικητών, ιατρών και φαρμακοποιών. Όπως επίσης και με γιατρούς συμβεβλημένους με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, οι οποίοι χορηγούσαν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη εξέταση των ενδιαφερομένων.